Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Αλεξία. Κωνσταντίνα, είναι μια δυσάρεστη είδηση. Όπως είπαμε, Φίνα έχει δαγκώσει 75χρονο. Να μας πεις τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το περιστατικό. Αρχικά να πούμε, Αλεξία, πως το περιστατικό σημειωθήκε την περασμένη εβδομάδα και ενώ ο 75χρονος βρισκόταν στο περιβόλι του, δέχθηκε δάγκωμα από μεγάλη Φίνα, όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά. Λόγω του ότι η Φίνα ήταν μεγάλη, ήταν και αρκετό το δηλητήριο και εισχώρησε γρήγορα στον οργανισμό του με αποτέλεσμα να του προκαλέσει πολυοργανική ανεπάρκεια. Όπως δήλωσε τώρα στην όψη το εκπρόσωπος τύπου του Κυπρίου, ο κύριος Χαράλαμπος Χαριλάου, ο 75χρονος χειρουργήθηκε στο πόδι όπου δημιουργήθηκε το είδημα από το δάγκωμα της Φίνας και η κατάσταση του την δεδομένη στιγμή είναι σταθερή, ωστόσο νοσηλεύεται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ευχόμαστε να είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει εύκολα ο 75χρονος και να λάβει εξιτήριο και να πάει πίσω στο σπίτι του. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε σε αναμονή με το συγκεκριμένο θέμα να δώσουμε τις περαιτέρω εξελίξεις του ζητήματος. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα.